Στο έλεος του κορονοϊού οι πρόσφυγες, αφού πάγωσε το κονδύλι των πληρωμών για στεγαστική βοήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, έχουν δοθεί οδηγίες σε όλες τις επαρχιακές διοικήσεις να σταματήσουν την εκταμείευση των ποσών, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί για δικαιούχους πρόσφυγες. Έχουμε δεχτεί πολλά παραπονά και τονίζω εγκριμένες αιτήσεις. Ποιος έλαβε αυτή την απόφαση και γιατί? Συμφωνίες κινδυνεύουν να τυναχθούν στον αέρα, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουν και νομικές συνέπειες, καθώς αδυνατούν να καταβάλουν τα ποσά σε εργολάβους και τράπεζες. Εξήγηση από την κυβέρνηση ζητά το ΑΚΕΛ. Μένουν αυτοί οι άνθρωποι ξεκρέμαστοι. Να θεωρήσουμε δηλαδή ότι το κόστος της κρίσης θα το πληρώσει ξανά ο προσφυγικός κόσμος. Να ξέρουν, θα μας βρουν απέναντί τους. Την ώρα που το κονδύλι για τους εκτοπισμένους έχει ήδη εγκριθεί από τον προϋπολογισμό για το έτος 2020. Το θέμα οδηγείται ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων.